Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Σας ταξιδεύω σε μια πόλη που είναι στις 4 ομορφότερες της Ελλάδας. Σας ταξιδεύω σε μια πόλη που είναι γεμάτη από ελληνική ιστορία. Σας ταξιδεύω σε μια πόλη που έχει συνδέσει το όνομά της με την Ελληνική Επανάσταση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, το ρομαντικό των παιδικών μας χρόνων, το Ναύπλιο που είναι ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο. Καλώς ήρθατε σε μία από τις πιο υπέροχες πόλεις της Ελλάδας. Ξεκινάμε. Νάπολη της Ανατολής. Έτσι ονόμασαν οι Ενετοί το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Με μεγάλη σιγουριά σας μεταφέρω ότι το Ναύπλιο είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας μας και σίγουρα το προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Θα ξετρελαθείτε με την ατμόσφαιρα της πόλης, τα γραφικά σοκάκια, τις υπέροχες πλατείες, την παλιά πόλη, το παλαμίδι, το Μπούρτζι. Κάθε γωνιά στο Ναύπλιο σε μαγεύει και σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Τα ξημερώματα θα ξεκινούσε από την περίφημη πλατεία Συντάγματος. Στο Ναύπλιο μπορεί να έχετε έρθει πολλές φορές. Σε αυτή την πλατεία μπορεί να έχετε περπατήσει εκατοντάδες. Το θέμα όμως είναι, την έχετε δει έτσι όπως πρέπει? Έχετε τη δύναμη και την παρατηρητικότητα να καθίσετε και να δείτε ένα-ένα τα κτίρια? Γιατί σας το λέω αυτό, διότι εδώ το κάθε κτίριο είναι μια ζωντανή ιστορία της πατρίδας μας. Ελάτε μαζί μου. Ξέρετε, εδώ η αρχική ονομασία της πλατείας ήταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Διότι φυσικά είχε πλατάνια και οι οπλαρχηγοί της Επαναστάσεως καθόντουσαν κάτω από αυτά τα δέντρα και χαράσανε τη στρατηγική για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Στην πλατεία Συντάγματος και στον παράλληλο δρόμο, στην οδό Σταϊκοπούλου, υπάρχει το περίφημο Βουλευτικό. Εδώ, σε αυτό το περίφημο κτίριο που ήταν πρώην τζαμί, λειτουργήσε η πρώτη Βουλή των Ελλήνων. Ξέρετε, εδώ μπροστά από το Βουλευτικό και με φόντο την πλατεία Συντάγματος έχουμε να σας διηγηθούμε και την περίφημη ιστορία της πατάτας. Πώς ήρθε η πατάτα στη χώρα μας? Δεν το ξέρετε, φαντάζομαι. Θα σας το πω εγώ. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης μας, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη και είχε δει ότι οι Ευρωπαίοι τρώγανε πολλές πατάτες. Θεώρησε λοιπόν ότι θα ήταν μια καλή και σωστή τροφή για τους Έλληνες, φτηνή βεβαίως και εύκολη στην καλλιέργειά της. Τι έκανε λοιπόν? Πήρε ένα φορτηγό πατάτες και το έφερε εδώ, στο Ναύπλιο. Και άρχισε να το μοιράζει στους ντόπιους. Οι ντόπιοι λοιπόν, με το που πέραν τις πατάτες, τις πετάγανε κατευθείαν. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό το φαγητό. Τι έκανε λοιπόν ο παμπώνυρος Ιωάννης Καποδίστριας? Σου λέει, έτσι είσαστε, δεν σας αρέσει το τσάμπα? Πήρε τις πατάτες, τις έβαλε ακριβώς εδώ, μπροστά από το κυβερνείο του, στην πλατεία Συντάγματος, και έβαλε φρουρούς να τις φρουρούνε, μπροστά και πίσω. Είπε όμως στους φρουρούς ότι το βρε θα κάνετε ότι κοιμάστε, για να έρθουν οι πονηροί Έλληνες και να τις κλέψουνε. Και αυτό ακριβώς έγινε. Θεώρησε τότε ο ντόπιος πληθυσμός εδώ στο Ναύπλιο ότι ήταν κάτι φοβερό οι πατάτες που φυλάσσονταν με τέτοιο τρόπο μπροστά από το κυβερνείο και προσπάθησαν να τις κλέψουν. Άρχισαν λοιπόν να τις κλέβουν και έτσι σιγά σιγά όλη η πόλη
έφαγε από τις πατάτες του Ιωάννη Καποδίστρια, αφού βεβαίως δεν έμεινε ούτε μία. Τις είχαν κλέψει όλες. Σας έχω πει ότι η πλατεία Συντάγματος πριν ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για αυτόν τον λόγο. Αυτό εδώ είναι το ιστορικό πλατάνι που εδώ καθόντουσαν οι οπλαρχηγοί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Κολοκοτρώνης, Πλαπούτας και πολλοί άλλοι, και καταστρώναν τα σχέδιά τους για την ελευθερία του γένους μας. Εδώ ακριβώς. Όπως ετοιμάζεστε να φύγετε από την πλατεία, στο δεξί σας χέρι θα δείτε το Τριανόν, το παλαιότερο κτίριο της πόλης και το ιστορικότερο τζαμί. Και ακριβώς μπροστά σας είναι η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο μεγάλος δρόμος που φυσικά ένωνε την πλατεία Συντάγματος με την θάλασσα και βεβαίως έναν υπέροχο πλακόστρωτο δρόμο που θα βρείτε δεκάδες μαγαζάκια. Στο αριστερό σας χέρι, εστιατόριο Ελλάς, το πρώτο εστιατόριο της Ελεύθερης Ελλάδας. Σας παρακαλώ, κάντε μου αυτή τη χάρη. Όταν θα έρθετε στο Ναύπλιο, όπως θα πηγαίνετε βόλτα από την πλατεία Συντάγματος, κάντε μια μικρή παράκαμψη και ελάτε στην Οδό Καποδιστρίου, σε αυτήν τη φοβερή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι. Μάλιστα, η σφαίρα πέρασε από το κορμί του και σφινώθηκε σε αυτόν εδώ τον τοίχο, όπου υπάρχει βεβαίως και μια γυάλινη προθήκη για να την δείτε. Αυτή εδώ είναι η σφαίρα. Οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν στήσει καρτέρι στον Ιωάννη Καποδίστρια ακριβώς σε αυτό το σημείο και τον πυροβόλησαν εξ επαφής. Από εκείνο το σημείο και μετά, ολόκληρη η χώρα βυθίστηκε στην αναρχία, μέχρι που ήρθε εδώ στο Ναύπλιο, ο βασιλιάς Όδωνας. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου θα σας βγάλει πρώτον στο άγαλμα του εθνικού ήρωα, στα οίκου Σταϊκόπουλου. Ό,τι είναι για εμάς ο Κολοκοτρώνης, για όλη την Ελλάδα, είναι ο Σταϊκόπουλος για τον Ναύπλιο. Είναι ο απελευθερωτής αυτής εδώ της πόλης. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη την απελευθέρωσαν, διότι μπήκανε μέσα στο κάστρο από μια φοβερή και μυστική είσοδο. Θα σας τα πω όλα μόλις ανέβουμε προς τα πάνω. Επόμενος σταθμός του ρεπορτάζ μας, ίσως το ωραιότερο κομμάτι του Ναυπλίου, το Παλαμίδι. Και πάμε να ανέβουμε μαζί, που λέτε, ετοιμαστείτε, τα περίφημα 999 σκαλιά στο Παλαμίδι. Είναι 999, θα τα μετρήσω ένα-ένα. Πάμε. Παλαμίδι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84. Ναι, καλά το καταλάβατε. Υπάρχει και πιο εύκολος δρόμος. Μπορείς να έρθεις με το αυτοκίνητο και να φτάσεις μέχρι το κάστρο χωρίς να ταλαιπωρηθείς. Αλλά εκεί, να επιμείνω, να ταλαιπωρηθώ, τουλάχιστον απολαύστε τη θέα. ...255 έχω μετρήσει και έχω πεθάνει, Παναγία μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Μην περιμένετε να βγάλω και τα 1000 σκαλιά με τη μία, τα 999 δεν ξέρω πόσα είναι τέλος πάντων. Θα κάνω και στάσεις και θα σας λέω και ιστορίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα σκαλάκια αυτά που ανεβαίνεις για να πας στο Παλαμίδι, ποιος τα έχει φτιάξει? Δεν ακούω. Σας πω εγώ. Οι φυλακισμένοι που ήταν στο κάστρο επί βαβαρικής εποχής, δηλαδή επί Όθωνα. Ήταν καλοί οι Γερμανοί στα βασανιστήρια. Δεν φτάνει που τον είχαν τον κόσμο μέσα στα μπουντρούμια, τον βγάζαν έξω το πρωί για να φτιάξει και όλα αυτά τα σκαλάκια. Πίσω μου πρέπει να φαίνεται το Μπούρτζι. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση που έχει το Παλαμίδι, το κάστρο, με το Μπούρτζι? Εκτός το ότι είναι και τα δύο κάστρα. Λοιπόν, στο Μπούρτζι μέναν οι δήμοι που κάναν τις εκτελέσεις στο Παλαμίδι. Ξέρετε, εδώ
Μέχρι το 1890 υπήρχε μια γαλλική γκυλοτίνα, στην οποία γινόντουσαν όλες οι εκτελέσεις των καταδίκων. Επειδή λοιπόν ο κόσμος δεν ήθελε τους δήμιους να μένουν στο ναύπλιο, τους έστειλαν εξορία να μένουν στο μπούρτζι, να μην τους έχουν δηλαδή ανάμεσά τους ουσιαστικά. Οι δήμοι τι ήτανε, πρώην κατάδικοι του Παλαμιδίου. Ανάστασης ξεκούρασης και λίγο πριν φτάσουμε να δούμε το κάστρο, να σας πω μερικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα όλης της Ελλάδας. Διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ πέρα ξέρετε φυλακίσανε και τον Κολοκοτρώνη. Θα μπούμε και στο μπουντρούμι του. Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτον, θέα. Δεύτερον, πύλη φρουρίου. Έφτασα. Αν το μέτρημα σταματάει εδώ, αυτό το σκαλί για εμένα είναι το 864. Τα κατάφερα. Λοιπόν, η είσοδος για το φρούριο κάστρο στο Παλαμίδι είναι 8 ευρώ και με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα χρήματα είναι πολύ λίγα, θέλω να έρθετε να το επισκεφτείτε. Τι είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα, Εδώ, μέσα στο Παλαμίδι, θα μπούμε μαζί στη φυλακή, παρένθεση, στο μπουντρούμι θα έλεγα εγώ, που είχαν φυλακισμένο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όσο και αν σας φαίνεται απίθανο, εδώ είχαν φυλακισμένο τον αρχηγό της Ελληνικής Επαναστάσεως. Οπα. Και πάει παρακάτω, έτσι. Εδώ λοιπόν. Εδώ ήταν το κελί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, σε αυτόν εδώ το χώρο. Χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτα. Εδώ καταφέραμε και κλείσαμε τον άνθρωπο που απελευθέρωσε την πατρίδα, τη χώρα μας. Εδώ. Δεν το έβλεπε ούτε ήλιος, ούτε βροχή, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος δεν έβλεπε ουρανό. Και τον είχανε μέσα στα ίδια του τα περιτώματα, σας πληροφορώ. Τον ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τον άνθρωπο που έβγαλε από πάνω μας το ζυγό των Τούρκων. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Εδώ, μαζί με τους άλλους οπλαρχηγούς, τον Πλαπούτα, το φίλο του, τα αδέρφια του, τους συγγενείς του, σχεδόν όλους κλεισμένους εδώ μέσα. Κοιτάξτε το λίγο πώς είναι. Κοιτάξτε το. Περπατάω για να δείτε πώς ακριβώς είναι. Μία τρύπα στο βάθος του κάστρου. Για να μην μπορεί κανένας να τον απελευθερώσει. Ούτε να μπεις θα μπορούσες, ούτε να βγεις. Σκυφτός έμπαινες, σκυφτός έβγαινες. Ούτε προαυλισμός, ούτε τίποτα. Πρώτη φορά μπαίνω εδώ μέσα και πραγματικά με πιάνει δέος πώς τα καταφέραμε και είχαμε αυτόν τον μεγάλο ηγέτη εδώ μέσα κλεισμένο. Είδατε τι λαός είμαστε που είχαμε φυλακισμένο τον Κολοκοτρώνη. Το φοβερό της ιστορίας και η ειρωνία είναι ότι ο Κολοκοτρώνης μαζί με αυτά τα πρωτοπαλίκαρα που τον είχαν φυλακισμένο ήταν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν απελευθερώσει εδώ το ναύπλιο από τον τουρκικό ζυγό. Πώς? Εισβάλλοντας ουσιαστικά στο Παλαμίδι από τον Προμαχών Αχιλλέα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα.
είδατε τον Μπουντρούμι που είχαν τον κολοκοτρώνει, έτσι. 1,20 επί 1,20, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος σκυφτός έμπαινε, σκυφτός έβγαινε. Προσέξτε όμως, όταν είχαν φυλακή τον κολοκοτρώνει σε αυτό το Μπουντρούμι, σε αυτή την ποντικότρυπα, δεν ήταν φυλακές. Εδώ το παλαμίδι. Τους ήρθε όμως η ιδέα, μόλις τον βγάλαν τον κολοκοτρώνει έξω και τον απελευθέρωσαν, να δημιουργήσουν φυλακές στους προμαχώνες που είχε εδώ το παλαμίδι, ήταν μεγάλοι. Σκληρές φυλακές όμως, απάνθρωπες. Μάλιστα ήταν από τις χειρότερες φυλακές της Ευρώπης. Σας παρακαλώ πολύ. Και αυτό εδώ που βλέπετε είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Εδώ κάθε χρόνο, στη γιορτή του Αγίου, γιορτάζει και όλο τον Ναύπλιο την απελευθέρωση της πόλης, διότι εκείνη την Άγια ημέρα εισέβαλαν τα στρατεύματα των Ελλήνων οπλαρχηγών μέσα στο παλαμίδι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ στο παλαμίδι δεν θέλω να ανέβετε μόνο για τον προμαχώνα και για τη φυλακή του Κολοκοτρώνη. Όχι, θέλω να ανέβετε διότι θα έχετε και την πιο όμορφη εικόνα της πόλης. Κοιτάξτε λίγο. Στο βάθος το Μπούρτζι. Φοβερό. Αλλά θέλω έτσι να χαλαρώσετε και να δείτε με τα δικά μου μάτια τι έχετε χάσει αν δεν έχετε ανέβει στο παλαμίδι. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. Έφαγα πολλή ώρα στο παλαμίδι, στο κάστρο, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό το ρεπορτάζ. Πιστεύω μέσα από τα δικά μου μάτια να ζήσατε για λίγο τη συγκίνηση που έζησα και εγώ σε αυτόν τον ιστορικό τόπο. Το κάστρο στο Παλαμίδι είναι ένα από τα ομορφότερα κάστρα που έχω επισκεφθεί σε όλη μου τη ζωή και σας πληροφορώ ότι την ομορφιά του και την αρχιτεκτονική του σπάνια θα τη συναντήσετε όπου και να ταξιδέψετε στον κόσμο. Μεσημέρι πια, κατάκοπη, και αφού πρώτα περάσαμε από το ξενοδοχείο μας για ένα γρήγορο ντουζ, θα γευματίζαμε σε μία από τις κορυφαίες ψαροταβέρνες Πελοποννήσου. Λοιπόν, σε έχω φέρει στην καλύτερη ταβέρνα για ψάρι σε όλο τον Ναύπλιο. Ναι, αλλά εγώ έχω ξαναέρθει σε αυτή την ταβέρνα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, πριν 5 χρόνια. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ και θυμάμαι ότι είχε απίστευτο φρέσκο ψάρι. Τι θα φάμε σήμερα? Έχω να σας προτείνω να ξεκινήσετε μία ψαρόσουπα από σφυρίδα με καρότο, σέλινο, πατατούλα, σαν ορεκτικό που αχ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπουκώσουμε όμως. Όχι, έτσι. Θα είναι μισή μεριδούλα για να μπορέσετε να ξεκινήσετε έτσι ελαφριά. Όχι εγώ, η κοπέλα. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, ξέρεις. Είναι αυτό που λένε ομορφαίνει, δεν παγιέται. Ναι, ακριβώς. Άρα, ωραία. Ξεκινάμε ψαρόσουπα μετά. Ψαροσουπίτσα. Μπορώ να σας βάλω μια σαλατούλα, ντοματούλα, κάπαρι, χοντρό αλάτι, ξεφλουδισμένη. Τέλεια. Να είναι ελαφριά. Τέλεια. Με ένα γαβράκι ξυδάτο. Από ελαφρύ σε ελαφρύ το πάμε, ναι. Το βαρύ περιμένω. Ένα γαβράκι ξυδάτο μαριναρισμένο σαν μεζέ. Τέλεια. Και βέβαια μια γαρίδα η οποία την προτιμάει όλος ο κόσμος όταν έχετε εδώ και την προτείνουμε. Είναι αχνηστή με λίγο σκόρδο κρασί και τη σβήνουμε με λεμόνι. Σκόρδο και κρασί και λεμόνι. Είναι μυστική συνταγή, γι' αυτό και δεν την έχουμε ούτε στον κατάλογο. Σοβαρά μιλά. Αυτό είναι το κορυφαίο πιάτο, θέλω να το δοκιμάσεις. Γαρίδες αχνηστές, όλοι έρχονται για αυτό το πιάτο. Νόμιζα θα πεις όλες δικές μου και πήγα να χαρώ. Όχι. Όχι. Τρεις θα φας. Τρεις. Το κλείσαμε. Το πολύ. Το κλειδώνουμε. Ε, καλά. Κοίταξε, άμα πάμε αναλογία κιλό πρέπει να φας δύο. Σου είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Καλή συνέχεια. Καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, είσαστε καλά, όλοι καταπληκτικοί. Συναγρίδα το με. Ναι. Συναγρίδα. Μετά το υπέροχο γεύμα μας ξεκουραστήκαμε για λίγο στο ξενοδοχείο μας διότι το βράδυ μας περίμενε μια απίστευτη περιπέτεια. Αυτή βεβαίως είναι η πλατεία Συντάγματος, πότε το απόγευμα. Αντιλαμβάνεστε, εντελώς διαφορετική. Black, black.
Σας το ομολογώ, είμαι κολλημένος με την παλιά πόλη στο Ναύπλιο. Νομίζω ότι όποιος έρθει εδώ σε αυτή την πόλη οπωσδήποτε θα κολλήσει στα στενά σοκάκια που είναι τα αρχοντικά με τις μπουκαμβίλιες, με τις ωραίες ταβερνούλες. Περπατάς και νομίζω ότι είσαι σε άλλη εποχή. Πάμε να το δούμε. Ξέρετε, εγώ λατρεύω να περπατάω σε αυτά τα στενά δρομάκια και εκεί που βλέπεις ότι γίνεται χαμός με ταβέρνες και κόσμο και τουρίστες και απ' όλα, ξαφνικά κάνεις ένα, ρε παιδί μου, μπαπ δεξιά, πάνω. Λάτε να δείτε. Λάτε. Λάτε να σας δείξω εγώ μυστικά του Ναυπλίου. Ξαφνικά κάνεις ένα μπαπ επάνω και είσαι στην απόλυτη ησυχία. Στην απόλυτη ησυχία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν ακούς ούτε ψήθυρο. Λάτε μαζί μου, λάτε. Ανεβαίνεις αυτά εδώ τα σκαλάκια που είναι σε κάθε τετράγωνο της παλιάς πόλης και ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου, ξεφεύγεις από τον κόσμο και είσαι μόνος σου να περπατάς σε αυτά τα υπέροχα καλντερίμια που σου δημιουργούν αίσθηση άλλης εποχής, άλλης Ελλάδας. Ξέρετε, όλο αυτό το μέρος και προς τα πάνω μέχρι ψηλά, μέχρι την ακροναυτιά ουσιαστικά, είναι έτσι. Και από την ονειρική ησυχία της απάνω γειτονιάς, πάλι μέσα στον κόσμο. Αυτά εγώ λατρεύω τα κόλπα. Αυτά είναι τα ωραία μυστικά που θέλω να σας μεταφέρω για να ζήσετε τον παλμό μιας πόλης. Ο παλμός μιας πόλης πάνω απ' όλα θέλει τι? Περπάτημα. Καλά, είναι περιττό να σας πω βεβαίως ότι το Ναύπλιο έχει μια πραγματικά τεράστια αγορά και μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, δεν λείπει τίποτα. Ό,τι υπάρχει στην Αθήνα, υπάρχει στο Ναύπλιο. Η βραδινή ζωή στο Ναύπλιο είναι μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Έχει αμέτρητες επιλογές για φαγητό, ποτό, καφέ, γλυκό και παγωτό. Με την Εύα ανακαλύψαμε μαζί το κορυφαίο κοκτεϊλάδικο της πόλης και θα το απολαμβάναμε με όλες μας τις αισθήσεις. Καλώ το να κάτσε. Τι κάνετε? Αλλά μόλις τώρα έλεγα στην Εύα ότι την έχω φέρει για ποτό σε ένα κορυφαίο μαγαζί που φτιάχνει από τα καλύτερα κοκτέιλ στο Ναύπλιο και με το που το είπα, τσακ, κατευθείαν ήρθες. Γνωρίζοντας ότι έχετε ταξιδέψει όλο τον κόσμο δοκιμάζοντας άπειρα κοκτέιλ, σας υπόσχομαι ότι τα κοκτέιλ που θα δοκιμάσετε σήμερα θα είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό για από αυτά που θα έχετε δοκιμάσει. Για να δούμε, γιατί σήμερα σου έφερα και όμορφη κοπέλα, ξέρεις, να μορφύνουμε το μαγαζί, οπότε μην την απογοητεύσουμε με τίποτα. Εγώ σου είπα ότι θα σε φέρω στο κορυφαίο μαγαζί για κοκτέιλ. Για ποιο λόγο? Διότι εδώ ο ιδιοκτήτης του... Ξέρω, εκτός από ότι ξέρω όμως, ξέρω ότι και ότι ο ιδιοκτήτης του ήταν στη Μύκονο πάρα πολλά χρόνια και είναι από τα πρώτα μαγαζιά με κοκτέιλ στον Ναύπλιο. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Να είσαι, ρε παιδί μου, από τα πρώτα μαγαζιά που έχει φέρει κοκτέιλ σε μια περιοχή. Διότι ο κόσμος έρχεται γι' αυτό, καταλαβαίνεις ποια διαφορά. Εγώ και μόνο που το βλέπω, είμαι ευχαριστημένη, θέλω να σου πω. Είμαι σίγουρη ότι θα αναπτυχθεί. Είναι πολύ ωραίο. Το δικό σου? Κάτι απλό βλέπω. Κάτι απλό. Έβαλα κάτι απλό και βγήκα έξω. Βέβαια. Γιατί με είδανε, απλή κοπέλα. Έτσι. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, στην υγεία σου και συνεχίζουμε. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έτσι, γεια μας. Η υπέροχη βραδιά θα έκλαιμε τον πιο γλυκό τρόπο. Το Ναύπλιο έχει τεράστια παράδοση στο παγωτό ή αν θέλετε καλύτερα στο τζελάτο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν το γνωρίζετε, ότι το Ναύπλιο τι είναι? Η πρωτεύουσα του παγωτού στην Ελλάδα. Τόσα παγωτατζίδικα δεν υπάρχουν ποτέ. Φυσικά εγώ σας βρήκα το καλύτερο και ένα από τα παλαιότερα. Γεια, έλατε. Έχω έρθει λοιπόν σε ένα μαγαζί, το οποίο θεωρείται κορυφαίο εδώ στο Ναύπλιο, είναι από τα παλαιότερα και από ό,τι βλέπω, ο φίλος μου ο Νίκος, τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, ήδη φτιάχνει παγωτό για εμένα. Είναι η αγαπημένη μου γεύση, όπως αντιλαμβάνεστε.
Νίκο, τι γίνεται? Όλα καλά, Τάσο. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέσα στο παρασκευαστήριο, παιδιά. Θέλω να καταλάβετε τη διαφορά του τζελάτο από το παγωτό. Το παγωτό είναι ένα βιομηχανικό προϊόν το οποίο είναι γεμάτο με συντηρητικά. Το τζελάτο τι είναι? Είναι σαν γλυκό. Εδώ, παιδιά, οι τεχνίτες, ειδικά σήμερα που έχω έρθει στη συγκεκριμένη τζελατερία, φτιάχνουν το παγωτό φρέσκο. Εγώ, η αλήθεια είναι, έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στο Ναύπλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν και προσέχω, αλλά θα φάω ένα παγωτάκι. Θα το φάω μόνο από εδώ, γιατί τα παιδιά, βλέπεις με τον μπαίνεις μέσα, ότι το φτιάχνουν εκείνη την ώρα το παγωτό τους. Εγώ πήρα αυτό που μου ετοίμασε ο άνθρωπος, βεβαίως. Δεν υπάρχει παραγωγή, το βλέπεις έτσι. Συγγνώμη, αυτό το μπλε τι είναι? Θέλω να μαντέψεις τι είναι. Τι? Τσιχλό, φυσικά. Άντε ρε. Όχι ρε εσύ. Σοβαρά τώρα. Τσιχλόφουσκα, ρε φίλε. Ω, καλά. Τι άλλο ετοιμάσαι? Έχει τη γεύση της τσιχλόφουσκα, ρε εσύ. Αγριοκέρεσο. Σου φαίνεται το φρέσκο το παγωτό. Ναι, ρε φίλε, ναι. Το πρωί της επόμενης μέρας θα μας έβρισκε ξεκούραστος να οργανώσουμε τις εξορμίσεις μας στα υπόλοιπα αξιοθέατα του Ναυπλίου. Έχεις πιει 8 καφέδες και δεν σε βλέπω να ξυπνάς, δεν βλέπω να ανοίγει το μάτι, οπότε τώρα μπας και ανοίξει. Γεια σου. Στην υγεία σου και σένα. Η μέρα σήμερα θα είναι δύσκολη. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο πρωινό του ξενοδοχείου μας. Πιστεύω να σου αρέσει το ξενοδοχείο που σου έφερα. Πάρα πολύ. Και είναι σε στρατηγικό μέρος, έτσι. Είμαστε στο κέντρο του Ναυπλίου. Όπως έχω πει 1.000.000 φορές στον κόσμο και δεν θα σταματήσω να το λέω. Μπράβο, πες το. Location, location, location. Εντάξει, στο κοριτσάκι πήρε να το μάθει 5-6 μήνες. Εσείς θα το μάθετε πιο γρήγορα. Πρόκειται, παιδιά, για ένα φοβερό ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα παλιό αρχοντικό. Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα ξενοδοχεία, ξέρεις γιατί? Διότι, ρε παιδί μου, τα δωμάτια σε πάνε σε μια άλλη εποχή. Είναι ψιλοτάβανα, που πλέον ψιλοτάβανα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν, ούτε καν σπίτια δηλαδή. Είναι ψιλοτάβανο και εδώ τα παιδιά έχουν φροντίσει και το έχουν κάνει με τέτοια διακόσμηση που θυμίζει το σκάνι. Φύγαμε από το πρωινό για να σας δείξουμε τη θέα από το δωμάτιό μου. Παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτη, διότι έχω φάτσα το μπούρτζι. Το βλέπετε, ε? Τι θα λέγατε, λοιπόν, να το επισκεφθούμε, ε? Να μάθουμε πολλά πράγματα για αυτό το φρούριο φυλακή. Λοιπόν, προσέξτε, για το μπούρτζι φεύγει ένα καραβάκι. Ελάτε εδώ να σας δείξω, να ξέρετε. Θα έρθετε εδώ, ακριβώς στο γυαλό ουσιαστικά, θα έρθετε εδώ στο γυαλό, θα δείτε το τηλέφωνο που έχει εδώ πέρα, θα τον καλέσετε εδώ τον άνθρωπο που έχει αυτό εδώ το βαρκάκι και ό,τι ώρα σας πει, γιατί εξαρτάται από τις ημέρες της εβδομάδας πότε έχει δρομολόγιο για απέναντι, θα έρθετε και θα το πάρετε. Εμείς ήρθαμε ουσιαστικά Σάββατο, δεν είχε δρομολόγιο για μπούρτζι και είχε μόνο για Κυριακή στις 11 η ώρα το πρώτο. Τι περιλαμβάνει? Σε πηγαίνει απέναντι, δεν μπαίνεις μέσα στο κάστρο γιατί κάνουν επισκευές. Σε αφήνει 10 λεπτά, βγάζεις φωτογραφίες σου και ξαναγυρνάς πίσω. Πάμε να το δούμε, ελάτε. Να το λοιπόν το μπούρτζι που φαίνεται σαν καρποστάλα από τον Ναύπλιο. Και θα έχουμε λίγα λεπτάκια για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θα δείτε μαζί μου. Η ονομασία βεβαίως μπούρτζι είναι στα τουρκικά, έτσι, που σημαίνει φρούριο κάστρο. Μπούρτζι, το ξέρουμε εμείς, αλλά η πρώτη του ονομασία στα Ιταλικά ήταν το κάστρο του θρόνου, διότι εδώ αυτό το υπέροχο φρούριο, τη μινιατούρα φρούριο ουσιαστικά που φύλαγε την πύλη του Ναυπλίου, το έχουν φτιάξει ενετή.
Βεβαίως, το συγκεκριμένο φρούριο αποτελεί σήμα κατά τεθέν του ναφλίου, μαζί βεβαίως με το παλαμίδι, το οποίο θα το δούμε. Κοιτάξτε, τι ωραία εικόνα από εδώ απέναντι. Εδώ ξέρετε το μπούρτζι, το οποίο έχει και σχέση με το μπούρζα λαράπ, ως εξής. Στα αραβικά και στα τουρκικά η λέξη μπούρζ σημαίνει κάστρο φρούριο. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο υπήρξε και ξενοδοχείο από το 1930 μέχρι και το 1970. Έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες μεγάλες προσωπικότητες όταν η Ελλάδα ήταν στα πρώτα χρόνια της τουριστικής της ανάπτυξης. Μπούρζ αλ Αράμπ λοιπόν, ένα τεράστιο ξενοδοχείο στη μέση της θάλασσας. Μπούρτζι, ένα ξενοδοχείο υπήρξε παλιά, επίσης στη μέση της θάλασσας, ακριβώς απέναντι από τον Ναύπλιο. Τώρα βεβαίως δεν μπορούμε να επισκεφθούμε το κάστρο μέσα, διότι γίνονται όπως βλέπετε έργα, αλλά θα σας πω κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Παλιότερα από το Μπούρτζι μέχρι και απέναντι στην Ακροναυπλία υπήρχε μια τεράστια αλυσίδα η οποία έλεγχε την είσοδο και την έξοδο των εμπορικών αλλά και των πολεμικών σκαφών στο Ναύπλιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και το λιμάνι εδώ του Ναυπλίου λεγόταν παλιότερα Πόρτο Καδένα, διότι είχαν την καδένα από εδώ, από το Μπούρτζι μέχρι την Ακροναυπλία. Το Μπούρτζι βεβαίως λειτουργήσε και ως φυλακή εκτός από ξενοδοχείο και φιλοξένησε την πρώτη φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των Πρωτοκαπεταναίων το 1831. Θέλω να ρίξετε μια ματιά στο εσωτερικό, δεν μπορούμε να πούμε μέσα, αλλά λίγο θα σας βάλω από την κλειδαρότρυπα. Πάντως, για να λέμε του στραβού το δίκιο, εγώ το Μπούρτζι το προτιμώ καλύτερα ως ξενοδοχείο παρά ως φυλακή. Ξέρετε, θα ήταν ένα φοβερό τουριστικό ξενοδοχείο και θα είχε θέα όλο το Ναύπλιο. Αυτό νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να το σκεφτούν. Ξέρετε, δυστυχώς η επίσκεψη εδώ στο Μπούρτζι κρατάει μόνο 10 λεπτά, αλλά νομίζω ότι είναι υπεραρκετά για να πάρετε μια γεύση από την ιστορία αυτού του καταπληκτικού ενετικού κάστρου. Δώστε μια βάση. Μπορείτε να το δείτε σαν καρποστάλ από τον Ναύπλιο. Έχει πολύ ωραία εικόνα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσετε τα 4-4,5 ευρώ που χρειάζονται για να έρθετε να το επισκεφτείτε από κοντά. Νομίζω πως θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για εσάς. Θα πάμε στην παραλία της Αρβανιτιάς, αλλά ξέρετε γιατί έχει ονομαστεί έτσι? Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία Έλληνες και Τούρκοι, Ορθόδοξοι δηλαδή και Μουσουλμάνοι, αποφάσισαν να πετάξουν στη θάλασσα όλους τους Αρβανίτες Μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν κλέφτες και ληστές και λιμένονταν την περιοχή. Συνολικά εκτέλεσαν 4.000 Αρβανίτες. Ξέρετε, η πιο ρομαντική βόλτα εδώ στο Ναύπλιο είναι η περατζάδα της Αρβανιτιάς. Πηγαίνεις από την Ακροναυπλία και φτάνεις μέχρι την παραδοσιακή παραλία του Ναύπλιου, που είναι μόλις 200 μέτρα βέβαια. Και κάτι που επίσης δεν ξέρετε είναι ότι η σφαγή των Αρβανιτών έγινε το 1770, ακριβώς μετά τα ορλοφικά, δηλαδή ακριβώς μετά την πρώτη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Βλέπετε στο βάθος είναι η παραλία της Αρβανιτιάς και ακριβώς δίπλα είναι το ξενοδοχείο φάντασμα του Ναυπλίου, το παλιό Ξενία. Νομίζω για Κυριακή πρωί δεν είναι καθόλου άσχημη μια βόλτα στο Μπούρτζι και στην Αρβανιτιά. Πάμε κι άλλα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα.
άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια δεσπόζει στην πλατεία των Τριών Αβάρχων. Ξέρετε, μόλις κατέβετε από το κάστρο Φρούριο, είναι η πρώτη πλατεία που θα συναντήσετε. Ποιοι ήταν οι τρεις Ναύαρχοι όμως? Κόδρικτον, Δεριγνή, Έιδεν. Άγγλος, Γάλλος, Δρόσος. Οι τρεις Ναύαρχοι που τσάκισαν, κατατρόπωσαν τον Ιμπραήμ στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Παρένθεση για όσους δεν ξέρουν, εκείνη την περίοδο, το 1824-25, στην Ελλάδα υπήρχε αιματηρός εμφύλιος. Σκοτωνόντουσαν στερεοελλαδίτες με Πελοποννήσιους. Χαμός, η σφαγή του Δράμαλη. Στα ελληνικά όμως αυτή τη φορά, έτσι. Ελάτε να περπατήσουμε λίγο στην πλατεία των Τριών Ναύαρχων, η οποία δεν λέει πολλά πράγματα, δηλαδή δεν είναι και να κάτσετε με τις ώρες. Αλλά ρε παιδί μου, αφού θα περάσετε που θα περάσετε από εδώ για να πάτε προς το κέντρο, αν θέλετε πάτε δεξιά για Γυαλό, αριστερά για Παλιά Πόλη, μείνετε λίγο εδώ. Γιατί? Δημαρχείο. Ελάτε να σας το δείξω. Αυτό είναι το δημαρχείο της πόλης. Αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Αυτό εδώ το δημαρχείο, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ταυτόχρονα τότε, την παλιά εποχή, και το πρώτο γυμνάσιο στην Ελλάδα, 1830. Έτσι ήταν το πρώτο γυμνάσιο στην Ελλάδα. Άλλη μια εμβληματική προσωπικότητα, βεβαίως ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Όθωνας. Νάτος. Κάποιοι τον αγάπησαν, κάποιοι τον μίσησαν. Κάποιοι είπαν ότι έφερε μεγάλες αλλαγές στην πατρίδα, άλλοι είπαν ότι μας κατέστρεψε. Γερμανοθρεμένος, Γερμανός και πάνω απ' όλα λάτρης της φουστανέλας, όπως βλέπετε. Το βράδυ της ίδιας μέρας, τελευταία μας νύχτα στο Ναύπλιο, θα την απολαμβάναμε στο πιο in wine bar εστιατόριο της πόλης με διεθνή κουζίνα. Παιδιά, σας ενημερώνω ότι σήμερα μαζί με τον φίλο μου τον Περικλή, τον οποίο γνωρίζω 15 ολόκληρα χρόνια, είμαι στο καλύτερο εστιατόριο του Ναυπλίου και σε ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Εδώ όταν θα έρθετε θα πάθετε πραγματικά πλάκα, διότι δεν θα το πιστέψετε ότι υπάρχει τέτοιο εστιατόριο σε μια τέτοια πόλη. Και θέλω να σε ρωτήσω, ρε Περικλή, τόσα χρόνια σε γνωρίζω, την απορία δεν μου την έχεις λύσει. Πώς γίνεται να διατηρείτε ένα τέτοιο επίπεδο εστιατορίου σε μια πόλη σαν το Ναύπλιο? Να πω καλώς όρισες για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι καθαρά μεράκι. Μεράκι, αυτό το μεράκι βγήκε προς τα έξω, το αγάπησε ο κόσμος, το διακαλιάσει και όχι μόνο ο τόπιος πελάτης, ας μην πούμε πελάτης, ας πούμε επισκέπτης. Και πάρα πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα. Εσύ να τη δείξεις, ναι, αυτό είναι. Πίνακα ζωγραφικής, ρε φίλε, πίνακα ζωγραφικής. Κάτσε την παλιά φωτογραφία. Και εσύ πίνακα ζωγραφικής βέβαια είσαι, αλλά τώρα θα φάμε τσαλάτα. Και εδώ σου έχω την τάρτα. Απίστευτο. Με ωραία γραβιέρα. Το τυρί. Το τυρί φοβερό. Το τυρί μυρίζει απίστευτα. Κοίτα έτσι, τι είναι αυτό. Τώρα. Περίμενε. Το έχω πεινασμένο το πρωί, το κακόμοιρο. Αχλάδι είναι αυτό, να ξέρεις. Προσού το αχλάδι. Ιδιαίτερη πινελιά. Ναι. My love, diamond rings and Chevrolet. Ένα από
τα πιο όμορφα παλιά αρχοντικά της πόλης, με υψηλή αισθητική και μοντέρνα διακόσμηση, θα απολαμβάναμε ένα εξαίσιο δείπνο σε ένα πανέμορφο σκηνικό με μια πλούσια και ενημερωμένη λίστα κρασιών. Ταραν! Πικάνια, dry age, ορίστε. Ιρλανδίας, παρακαλώ πολύ. Είπες τίποτα? Όχι. Τι να πεις, θες να το φας τώρα εσύ, Το επόμενο πρωινό, γεμάτη από εμπειρίες σε μια πανέμορφη πόλη, θα ετοιμάζαμε τα πράγματά μας για την επιστροφή μας στην Αθήνα με μια μικρή στάση για να μοιηθούμε στα μυστικά του Ούζου από μια οικογενειακή ποτοπία 150 ετών, παρακαλώ. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο καζάνι του Ούζου γιατί έχουμε παραγωγή. Βλέπετε ότι από την άκρη του καζανιού τρέχει το απόσταγμα. Αυτό, παιδιά, αυτό θέλω να πω που λέει ο Γιάννης. Σήμερα για πρώτη φορά θα σας δείξουμε μαζί με τον Γιάννη πώς γίνεται το ούζο που όλοι σας λατρεύετε. Και θα σας δείξουμε την παραδοσιακή διαδικασία, διότι από ό,τι έμαθα, όλα τα ούζα, όπως όλα και τα τσίπουρα, δεν είναι ίδια. Αλλά ιδιαιτέρως για τα ούζα υπάρχει διαφορά τεράστια σε αυτό που λέμε 100% απόσταξη. Βεβαίως. Στην ποτοπία μας φτιάχνουμε μόνο αυτή την ποιότητα που λέγεται 100% από απόσταξη και σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα φυσικά υλικά και το καζάνι για να φτιάξουμε το ούζο μας και καμία άλλη προσθήκη. Το αλκοόλ λοιπόν εξαπνίζεται και παίρνει μαζί του όλα τα αρώματα και ξαναϊδροποιείται σε αυτό το μέρος όπου βλέπουμε εδώ το απόσταγμα του ούζου τρέχει. Αυτό πίνετε, παιδιά, το ούζο. Προσέξτε με όμως. Δεν το πίνετε κατευθείαν, αυτό εδώ το υλικό που είναι το αλκοόλ του ούζου αναμειγνύεται με το νερό και παίζει τεράστιο ρόλο τι νερό θα βάλουμε στο ούζο. Η ποιότητα του νερού που αναμειγνύουμε το απόσταμα για να πάμε στο τελικό προϊόν είναι το ίμιση της επιτυχίας. Και εδώ είναι τα υλικά, Γιάννη, ναι. Εδώ είναι τα βασικά μας υλικά, το οποίο είναι το γλυκάνισο, αργολίδας. Ναι. Μετά έχουμε μάραθο, αστεροειδές γλυκάνισο. Τέλεια. Αυτά είναι κάποια βασικά υλικά. Και μετά υπάρχουν η μαστίχα της σκίου, το κόλιαδρο, ακόμα και το τζίντζερ ή το κάρδαμο. Εξαρτάται η συνταγή. Αυτό είναι το μυστικό του κάθε παραγωγού. Το ναύπλιο, είναι αλήθεια, έχει πολλά και καλά κρυμμένα μυστικά. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο κατάφερα να σας αποκαλύψω τα περισσότερα. Είναι όμως σίγουρο ότι σε μία εκπομπή είναι δύσκολο να χωρέσουν όλες οι ομορφιές αυτής της πανεμορφής πόλης. Μέχρι τις επόμενες εικόνες, από εμένα και την Εύα, να είστε όλοι καλά! Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Με πού να μαζέψουνε? Τσου, συνεχίσεις. Εμένα τρολάρεις. Θα σταματήσεις να δημιουργείς παρασκήνια, παιδί μου, είμαστε σοβαροί τώρα εδώ πέρα. Τραβάμε, ρε φίλε. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Είμαστε σοβαροί, λέει. Να σου πω κάτι, έχεις παραελευθερωθεί. Μπορείς να μαζευτείς, σε παρακαλώ πολύ, λίγο να κάνουμε δουλειά μας. Όχι. Όχι. Αδίστακτη είσαι, ε. Εγώ δεν μπορώ να μιλάμε. Με τον ήλιο πλέον στο φιλικό ζώδιο του Σκορπιού, έχεις διάθεση για περιπέτεια. Wow. Σε πειρίες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει για σήμερα, θέλω να μου φτιάξεις κάτι ιδιαίτερο που να είναι προς το χαρακτήρα μου, δηλαδή προς το ξινό. Ωραία. Οπότε... Σιγά. Βγεις άλλο. Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα. Εύα μου, τρώγεσαι.